Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι προτάσεις σας για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Το ένα είναι ότι πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας το δικαίωμα των νέων να συμμετέχουν στη πολιτική. Η πρότασή μας είναι ότι πρέπει οι νέοι να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε από τα 18 έτη. Το θεωρώ λίγο παράλογο να τους δίνουμε το δικαίωμα να ψηφίζουν στα 18, αλλά να ψηφίζουν εμάς. Να μην μπορούν να ψηφιστούν οι ίδιοι μέχρι τα 25 τους χρόνια. Τώρα, νομίζω ότι η σημαντικότερη πρότασή μας είναι ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνονται αυστηρά κάθε 4 χρόνια. Ακόμα και αν η θέση του Πρωθυπουργού χειρέψει, γιατί έφυγε στο εξωτερικό ή γιατί παραιτήθηκε. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν αποφασίσουμε σαν χώρα ότι έχουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια, θα λύσουμε πολλά προβλήματα. Να σας πω το μεγαλύτερο, το μαύρο πολιτικό χρήμα. Ένα πολιτικό χρήμα που κινείται σε επιχειρήσεις, στα μίντια, σε ψηφοφόρους, σε ρουσφέτια. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια μικρότερη βουλή. Εκπλήσωμε που κάποιοι άνθρωποι σοβαροί κάνουν πρόταση να αποκτήσουμε και μια γερουσία. Έτσι, λες και αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας σήμερα. Και πρέπει να αλλάξουμε το εκλογικό σύστημα. Να πάμε σε ένα σύστημα που είναι πιο κοντά στην απλή αναλογική, αλλά με τη δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει διαφορετικά πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους. Απλουστευτικά λοιπόν, θα πρέπει στις εκλογές τις βουλευτικές να έχουμε δύο κάλπες. Η μία κάλπη είναι που ψηφίζω το κόμμα μου και η άλλη που ψηφίζω τον εκπρόσωπο στην κοντινή μου μικρή μου περιφέρεια. Θα πρέπει να δημιουργηθούν λοιπόν πολλές μικρές περιφέρειες για να έχουν δυνατότητα οι πολίτες να λένε εγώ θα ψηφίσω δεξιά στη κάλπη γιατί αυτή είναι η κοσμοθεωρία μου, αλλά ρε παιδί μου σε αυτή την περιοχή υπάρχει ένας ωραίος τύπος αριστερός που πρέπει να μπει στο κοινοβούλιο. Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, υπάρχει ένας οδηγός από τη Γερμανία που θα πρέπει να μελετηθεί, αλλά νομίζω ότι είναι το απαραίτητο που πρέπει να γίνει.